Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Είμαι στον δρόμο γιατί πάω να συναντήσω την κολλητή μου. Θα σας τη γνωρίσω. Πηγαίναμε μαζί σχολείο και είμαστε κολλητές εδώ και καιρό. Θα γνωρίσετε και τις υπόλοιπες κολλητές μου φυσικά. Οπότε θα σας δείξω και μερικά αποσπάσματα από την κολλητά μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω πόσο υγιεινά τρώω. Εντάξει. Η διατροφή μου είναι πραγματικά άθλια. Αλήθεια σας λέω. Άθλια όμως. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Και okay, παιδιά, γύρισα σπίτι και ετοιμάζομαι να φάω κάτι, γιατί λιμοκτονώ. Αυτές είναι γεμιστές πιπεριές με κιμά, τυριά και ελάχιστο ρύζι που έφτιαξα σήμερα. Οπότε θα φάω μια τώρα γιατί, όπως σας είπα και πριν, λιμοκτονώ. Όταν έχεις ένα παιδί τρέχεις όλη μέρα και με άλλες υποχρεώσεις, τρως δυστυχώς μια φορά την μέρα. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Και φυσικά το νερό μου. Πήρα αυτό τις προάλλες από το σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν πίνω γενικότερα καθόλου χυμούς και μπορώ να σας πω ότι είναι εξαιρετικό. Είναι χυμός λαχανικών, μην φανταστείτε ότι είναι μια super wow γλυκιά γεύση, αλλά πίνετε ευχάριστα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει λίγο τη διαιτά μου να πάει προς το καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τρώω καθόλου σωστά, δεν ακολουθώ τον τελευταίο καιρό κάποιο πλάνο διατροφής. Αν περιμένατε λοιπόν ότι θα δείτε ένα vlog με σαλάτες και υγιεινό φαγητό, είστε σε λάθος βίντεο. Ελπίζω
Αυτό σύντομα να αλλάξει και να βρω τους ρυθμούς μου και να αρχίσω να τρώω σωστά, γιατί δεν τρώω καθόλου, καθόλου σωστά. Screaming out your name, take me to a different place. Just the two of us, and we can stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night. Everything is alright. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας δείξω την τσάντα μου, επειδή την είχα ανεβάσει σε μια ιστορία, συγγνώμη, στο Instagram. Να σας πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη τσάντα μπορείτε να τη βρείτε στα Zara. Θα προσπαθήσω να βρω το link αν είναι ακόμη διαθέσιμη και να σας το αφήσω κάτω από το βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη τσάντα για το καλοκαίρι και είναι και πολύ της μόδας. Θα σας βολέψει. Με έχει βολέψει πάρα πάρα πολύ. Σήμερα είναι μέρα που βγαίνουμε μόνοι μας, ενώ χωρίς τη μικρή μας μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, γιατί έχουμε συνηθίσει να την παίρνουμε παντού μαζί μας. Οπότε, ξέρετε, νιώθω σαν έχω ξεχάσει κάτι πίσω, κάτι σημαντικό. Όσοι είστε μανούλες, σίγουρα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα η ώρα είναι 9 παρα 20 και η Ανθή 10 παρα 20 το αργότερο είναι στο κρεβάτι, οπότε δεν θα μπορούσα να την έχω μαζί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν τα παιδάκια βγαίνουν εκτός προγράμματος έχουν μια περίεργη ανησυχία. Οπότε το καλύτερο και το ασφαλέστερο είναι να μείνει σπίτι. Είναι με τη μαμά μου φυσικά. Και κάθε φορά που ετοιμάζομαι να βγω ή θέλουμε να πάμε κάπου με τον άντρα μου κτλ. Και πίσω την κρατάει η μητέρα μου, τις γράφω τις πιο πολλές φορές, τις αφήνω ή οδηγίες ή τις λέω τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να μην ξεχάσει κάτι. Γιατί η ρουτίνα που ακολουθούμε το βράδυ είναι συγκεκριμένη και όσες έχετε παιδάκια έτσι στην ηλικία αυτή που είναι η μικρή μου, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω. Να σας πω ότι αν θεί τον Αύγουστο θα γίνει 2 ετών. Οπότε η ρουτίνα που ακολουθούμε μέχρι τώρα είναι συγκεκριμένη και από ό,τι φαίνεται θα την ακολουθούμε για καιρό. Γιατί ξέρουμε ότι η ρουτίνα κάνει τα παιδάκια μας να νιώθουν ασφάλεια. Κατά ψέματα, όλοι έχουμε ανάγκη από μια ρουτίνα. Είναι η ασφάλεια της καθημερινότητάς μας και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μωρά και για παιδάκια. Αφήστε μου και εσείς σε σχόλια τη ρουτίνα ακολουθείτε το βράδυ πριν βάλετε το παιδάκι σας για ύπνο, γιατί το χαλαρώνει, εν πάση περιπτώσει. Εμείς ακολουθούμε συγκεκριμένη ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που γεννήθηκε, κάθε βράδυ κάνουμε μπάνιο κτλ. Αφήστε μου λοιπόν και εσείς από κάτω σε σχόλιο από το βίντεο τι κάνετε, έτσι, τι τα βοηθάει τα δικά σας παιδάκια να χαλαρώσουν. Εμείς βλέπουμε ότι το μπάνιο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στη μικρή μου και θα ήθελα πολύ να δω τι διαφορετικό κάνετε εσείς, αν μπορείτε να μου αφήσετε, μάλλον να μου προτείνετε κάτι καινούριο. Ποιο γάλα πίνουν τα δικά σας παιδάκια? Τώρα πίνουμε αυτό. Δοκίμασα να τους δώσω το αλμυρόν, αλλά την πείραξε δυστυχώς. Θα κάνω χάλια. Τυπική Άννα. Και δοκίμασα, όπως είπα, να της δώσω το αλμυρόν, αλλά την πείραξε. Οπότε πίνουμε αυτό το μιστλέ. Τα πηγαίνουν πολύ καλά μαζί με αυτό. Να σας πω ότι έχουμε κόψει τελείως το πιπερό και χρησιμοποιούμε αυτά, όπως είδατε πριν, που ετοιμάζα το γάλα. Τα συγκεκριμένα λοιπόν, ας πούμε, πιπερό είναι μάλλον ποτηράκια εκπαίδευσης. Γιατί αν παρατηρείτε, δεν έχει κανονική θηλή όπως το πιπερό. Μοιάζει περισσότερο με θηλή από παγούρι για νερό. Το κόψαμε λοιπόν τελείως.
και πίνει μόνο από αυτά και κάνω και μεγάλη πρόοδο να τσέλα τόσο λίγο την πιπίλα που θα της την κόψω ακόμη, γιατί είναι μικρούλα ακόμη. Αλλά μέσα στη μέρα δεν την έχει. Την έχει το μεσημέρι που θα πάει για ύπνο και το βράδυ που θα κοιμηθεί. Αν δει θες γάλα! Ε! Να το, έτσι είναι λοιπόν. Βλέπετε. Έλα, αγάπη μου. Πάμε. Γάλα. Έλα. Λέω να φτιάξω εγώ καφέ τώρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργώ. Θα υπολειτουργώ μέσα στη μέρα. Θα φτιάξω το ψυγείο μου. Είναι πάλι χάος. Πόσες φορές το κάνετε, πόσες φορές το οργανώνετε. Να σας πω ότι έχω έναν ψυχαναγκασμό με την οργάνωση που ξέρω ότι δεν θα μου βγει σε καλό, αλλά δεν μπορώ καν να σκεφτώ ή να λειτουργήσω κανονικά όταν δεν έχω οργανωμένα κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Και ένα από αυτά είναι και το ψυγείο. Τώρα δεν είναι σε τόσο χάλια κατάσταση, έχει υπάρξει και σε χειρότερη πολλές φορές. Αλλά ναι, δεν μπορώ καν να σκεφτώ καθαρά.